πήγατε να στήσετε κι άλλη μια σκευωρία με την Τράπεζα Αττικής. Αλλά σας γύρισε μπούμεραν κι αυτό. Πώς το λέει ο λαός μας, πήγατε για μαλλί και βρεθήκατε κουρεμένοι. Ξέρετε κάτι, ψάξτε κι άλλο. Ψάξτε, αν θέλετε, σε όλα τα πορίσματα, γιατί υπάρχουν και άλλα πορίσματα για τράπεζες. Αλλά ηθικό αυτουργό του ΣΥΡΙΖΑ για θαλασσοδάνεια δεν θα βρείτε. Όποιο θαλασσοδάνειο δόθηκε από την Αγροτική Τράπεζα, από την Τράπεζα Αττικής ή από άλλη τράπεζα, δόθηκε αποκλειστικά στους δικούς σας φίλους και σε εσάς τους ίδιους, στα δικά σας κόμματα. Γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε ειδικά για την Αττική, θέλω να σας θυμίσω ότι το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία ήταν επί των ημερών σας, που έλαβε δάνειο 13 εκατομμυρίων ευρώ από την Αττική. Και μάλιστα δάνεια που σήμερα δεν εξυπηρετείτε, δεν αποπληρώνετε. Και θέλω να σας θυμίσω επίσης ποιος ήταν στη συνέχεια διευθύνων σύμβουλος τράπεζας. Ο κύριος Μάναλης, άνθρωπος του στενού περιβάλλοντος του κύριου Σαμαρά, γνωστός για την ειδική αποστολή του Μαύρου στις οθόνες της ΕΡΤ. Αλλά βεβαίως και για την υπεύθυνος και για την πρόσληψη στην Τράπεζα Αττικής ενός άλλου γνωστού σας, του κύριου Μουσά, ή μήπως δεν τον γνωρίζετε, του εγκέφαλου της υπόθεσης των εκβιαστών. Και ποια είναι ακόμη και σήμερα επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας για τα δάνεια, η κυρία Ζευγόλη, που υπήρξε διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του κυρίου Στουρνάρα, του κυρίου Σταϊκούρα. Το είδατε σε μια συζήτηση που είχαμε, συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, απεκαλύφθη το ζήτημα αυτό. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές και συνάδελφοι, πόσο ωραία και γλυκά έρχονται και δένουν όλα. Βλέπετε πως το δίκτυο αυτό της διαπλοκής παίρνει σάρκα και οστά και πως δεν είναι απλώς ένα φάντασμα αλλά μια καθημερινή παρούσα υλική πραγματικότητα η υπόθεση της διαπλοκής που τρέφεται από τις θυσίες του ελληνικού λαού, γιατί τα χρήματα των τραπεζών, οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί και τα χρήματα που έχετε πάρει με θαλασσοδάνεια είναι χρήματα τα οποία τα αποπληρώνει ένα προς ένα με θυσίες ο ελληνικός λαός. Και βλέπετε τώρα, γιατί όλοι αυτοί παίζουν τα ρέστα τους στην τρίτη πράξη του δράματος στις λεγόμενες παρένθεσεις, διότι βλέπουν ότι το δικό τους δίκτυο τώρα έρχεται στο φως, ότι σιγά σιγά αρχίζουν πράγματα να αποκαλύπτονται και αρχίζουν να παίρνουν και τον δρόμο της δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά όμως τολμούν ακόμη να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μιλάνε για διαπλοκή. Που από όπου και αν το πιάσουμε, όποια πέτρα και να σηκώσουμε, θα βρούμε ίχνη και στοιχεία. Αυτοί οι οποίοι είναι βυθισμένοι μέχρι το λαιμό στη διαπλοκή και σκοτεινές εξυπηρετήσεις. Να μιλήσουμε λοιπόν τώρα για το θέμα των θαλασσοδανείων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό. Στα κόμματά σας εννοώ. Να μιλήσουμε για το πόρισμα Καλούδι. Αλλά να σας θυμίσω και την τροπολογία του κυρίου Γιαννίτση. Το 2012. Λίγο πριν από τις εκλογές. Τότε που δεν υπήρχε καμία δικαιολογία. Γιατί τώρα όλοι λέτε ότι εντάξει, τι να κάνουμε. Υπήρχαν οι επιχορηγήσεις της Βουλής, ήταν μεγάλες και για 40 χρόνια, 30 χρόνια και πλέον είχε διαμορφωθεί ένα status quo όπου τα δύο κόμματα εναλλάσσοντας την εξουσία με ποσοστά κοντά στο 40%. Άρα οι τράπεζες είχαν εξασφαλίσεις ότι θα έπαιρναν πίσω τα λεφτά τους. Το 2012 όμως δεν υπήρχε καμία δικαιολογία. Γιατί είχε έρθει ήδη το πρώτο μνημόνιο, είχε έρθει και είχε κάτσει στις πλάτες του ελληνικού λαού και η επιχορήγηση στη Βουλή είχε κοπεί κάτω από το μισό. Και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τότε που πηγαίναμε σε εκλογές ότι τα δύο άλλοτε κρατεά κόμματα που παίρνανε από 40% θα ήταν, όπως αποδείχθηκε, το ένα στο 19 και το άλλο στο 12. Και τι κάνατε τότε? Εσείς που έχετε το θράσος σήμερα να μιλάτε για σκάνδαλα και εξυπηρετήσεις και έχετε, πόσα έχετε, 200 εκατομμύρια χρωστάτε κύριε Μητσοτάκη? 210. Και εσείς κυρία Γεννηματά πόσα? 189 εκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό. Και αναρωτιέται ο ελληνικός λαός, θα τα επιστρέψετε πίσω αυτά τα λεφτά?
ή θα συνεχίσετε να ζείτε παρασιτικά εις βάρος του ελληνικού λαού. Και θα μας πείτε κάποτε επιτέλους πού πήγε όλος αυτός ο πακτολός των εκατομμυρίων. 210 εκατομμύρια, 189 εκατομμύρια. Τα κάνατε. Τι τα κάνατε τα λεφτά. Θα μας πείτε, τα φάγατε τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά. Και σας ρωτώ ευθέως, κύριε Μητσοτάκη. Βγάλατε ωραίες φωτογραφίες που πήγατε στο Μοσχάτο. Και καλωρίζηκατε καιρούς στη γραφεία. Αυτή είναι η εξυγίανση. Μπράβο σας. Κάνατε εξυγίανση. Θα πληρώσετε. Θα αρχίσετε να αποπληρώνετε έστω και ένα ευρώ από τα 210 εκατομμύρια που χρωστάτε στο ελληνικό λαό και έχετε το θράσος να μιλάτε για διαπλοκή. Αλλά δεν ξέρω, δανεικά και αγύριστα, όπως έχετε συνηθίσει για δανεικά και αγύριστα και στα προσωπικά σας δάνεια. Για να θυμηθώ και τον κύριο Καχανίου. Τα 300.000 ευρώ δάνειο και στο όνομά σας, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο δεν τα αποπληρώνετε. Και ερώτημα, θα τα αποπληρώσετε ή και αυτό, όπως τα άλλα τα κομματικά, στις πλάτες του ελληνικού λαού. Μιλήστε επιτέλους, δώστε απαντήσεις στον ελληνικό λαό, ευθέως, μπροστά σε όλους. Έρχομαι όμως το 2012, διότι νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που αφορούν το δημόσιο χρήμα. Διότι επαναλαμβάνω, το 12 ξέραν όλοι ότι δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις και ότι τα κόμματά σας δεν θα πάρουν αυτά τα ποσοστά. Και τι κάνατε για να κάνετε εκλογές? Διαμέσω του τότε Υπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησης Παπαδήμου και γνωστού Υπουργού των κυβερνήσεων του κ. Σιμίτη, του κ. Γιαννίτση, φέρατε νύχτα ως συνήθως μια τροπολογία. Και τι έλεγε αυτή η τροπολογία το 2012, τον Απρίλιο? Έλεγε ότι τα κόμματα πρέπει τις δόσεις που αφορούν τα χρήματα του 2011 και αυτά του 2012 μέχρι τον Απρίλιο, το μισό 2012, να δοθούν στα κόμματα για να κάνουν εκλογές ανεκχώρητες και ακατάσχετες. Τι έκαναν λοιπόν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ όταν όλοι οι υπόλοιποι, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ΑΝΕΛ, ΔΙΜΑΡ, όλοι τότε κάναν εκλογές με χρήματα από τις εισφορές των μελών τους και με τα λιγοστά, γιατί αυτά ήταν τα ποσοστά τότε, ενθυλάκωσαν 30 εκατομμύρια ευρώ, αποτρέποντας από τις τράπεζες να τα πάρουν ως εγγύηση για τα εκατομμύρια που χρωστούσατε μέσα σε μια νύχτα, με μια τροπολογία. Αυτό κάνατε και έχετε το θράσος σήμερα να έρχεστε εδώ και να μιλάτε. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτό που συνέβη το 12 για ένα από τα πιο μεγάλα σκάνδαλα που έχουν συμβεί που αφορά την κατάχρηση δημόσιου χρήματος. Και να σας θυμίσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω τώρα εδώ τον κύριο Αβγενάκη χαμογελά σήμερα. Τον κύριο Αβγενάκη ήταν σε άλλο κόμμα. Και κατήγγειλε, ήταν στο κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη. Και είχε έρθει η κυρία Μπακογιάννη και κατήγγειλε αυτή την αθλειότητα τότε, βεβαίως, γιατί ήταν εναντίον του κυρίου Σαμαρά, κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως το ψήφισε. Να τα θυμόμαστε όλα, γιατί έχουμε μνήμη και έχουμε καταγράψει το τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. 30 εκατομμύρια μέσα μια νύχτα για να κάνετε εκλογές. Και βεβαίως τότε, κύριε Δένδια, εσείς ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος, και ο εισηγητής ή ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας που με μεγάλο πάθος περασπιστήκατε αυτή τη διάταξη, κατηγορώντας όλους τους υπόλοιπους που φωνάζαμε, ως συνήθως, για λαϊκισμό. Ξέρετε, ίσως στη γλώσσα της υπεράσπισης, στη γλώσσα σας η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος να ονομάζεται λαϊκισμός. Ενώ η κατάχρηση του δημόσιου χρήματος να είναι υψηλή πολιτική και ρεαλισμός. Αλλά τέτοιος ρεαλισμός να μας λείπει. Πάμε παρακάτω. Γιατί έχει και συνέχεια. Γίνονται εκλογές. Χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για λίγες μονάδες. Έρχεται ο κύριος Σαμαράς. Μαζί με τον κύριο Βενιζέλο. Τι κάνουν στην κυβέρνηση. Και έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία με το άρθρο 78 του νόμου 41-46 του 2013 και απαλλάσσουν από κάθε ευθύνη για το αδίκημα της απιστίας
τους προέδρους, τα μέλη διοικητικών συμβουλίων και τα στελέχη των τραπεζών για τα δάνεια που έδιναν αφιδώς και χωρίς εξασφαλίσεις στα δύο τότε μεγάλα κόμματα. Και ήταν ακριβώς στη βάση αυτής της τροπολογίας που το πόρισμα του εισαγγελέα Καλούδη, με το οποίο θα εκκινούσε η διαδικασία της ποινικής δίωξης για 45 στελέχη τραπεζών και 15 πολιτικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών διευθυντών τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ, οδηγήθηκε στο αρχείο, μια για πάντα. Και μιλάτε εσείς για διαπλοκή και για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, τα έργα και οι ημέρες σας. Μην νομίζετε ότι επειδή με τον αχό των μέσων ενημέρωσης τώρα θα κρυφτούνε. Τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Μιλάτε για διαπλοκή εσείς που θα έπρεπε κανονικά υπό άλλες συνθήκες για όλα τα πεπραγμένα σας να έχετε ζητήσει μια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και να έχετε αποσυρθεί. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν θέσει ευθύνη σε αυτές τις κυβερνήσεις και να κάνετε ανανέωση στελεχειακή. Αυτό θα έπρεπε να κάνετε. Αλλά είστε εσείς οι ίδιοι, οι ίδιες οικογένειες, τα ίδια πρόσωπα που χρεοκοπήσατε τη χώρα και θέλετε τώρα να βγείτε και από πάνω. Έρχομαι τώρα και σε εσάς, κυρία Γεννηματά. Μην σας αφήσω και εσάς απ' έξω. Αλίμονο. Δεν ξέρω αν θα απαντήσετε εσείς ή ο κύριος Βενιζέλος. Κυρία Γεννηματά, ένα πράγμα θέλω να μάθω αλήθεια. Θα μας πείτε αλήθεια, τι έγιναν αυτά τα 15 εκατομμύρια ευρώ που ξαφνικά ανακαλύφθηκαν το Γενάρη τον περασμένο κατά έλεγχο των ορκωτών λογιστών στα ταμεία του κόμματός σας. Ξέρετε κάτι, μου φαίνεται λίγο παράξενο ότι είχατε την πολυτέλεια να τα ξεχάσετε κάπου, να τα παραβλέψετε κάπου, 16 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα είχατε στα βιβλία σας. Ξέρετε, εγώ καμιά φορά μπορεί πράγματι να ξεχάσω σε κάνα παλιό σακάκι κάνα 5 ευρώ. Άντε κάνα 10 ευρώ. Το 50-άρικο πάντως το ψάχνω. Όταν χάσω το 50-άρικο, λέω, έχασα ένα 50-άρικο. Εσείς 16 εκατομμύρια δεν τα είχατε πάρει χαμπάρι. Δεν τα είχατε πάρει χαμπάρι, κυρία Γεννηματά. Και εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αν τα πήρατε χαμπάρι. Το θέμα είναι τι έγινε με αυτά τα λεφτά. Τα δώσατε για την αποπληρωμή των δανείων σας. Έκαναν φτερά μαζί με τα υπόλοιπα 175 που έχετε δανειστεί. Ή μήπως έχουν κατασχεθεί και αυτά ως πιστήρια εγκλήματος. Πείτε τέλος πάντων κάτι, μια αλήθεια, να μάθει επιτέλους ο ελληνικός λαός. Διότι ξέρετε κάτι και εσείς, και εσείς, αυτά τα χρήματα δεν είναι όπως τα οικόπεδα κανείς που κληρονομεί από περιουσία των παππούδων σας, των παππούδων του. Δεν είναι κληρονομιά σας αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα τα οποία τα έχετε δανειστεί από τις τράπεζες που πληρώνει με αίμα ο ελληνικός λαός. Ανήκουν στο ελληνικό λαό και πρέπει να τα γυρίσετε πίσω. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξέρω, θα βγει μετά και ο κύριος Μητσοτάκης, θα βγει η κυρία Γεννηματά και θα μας πει διχαστικός ο Τσίπρας. Διχαστικός λόγος, λάσπη στον ανεμιστήρα. Δεν πρόκειται για καμία λάσπη και για κανένα ανεμιστήρα. Όλα αυτά στα οποία αναφέρομαι είναι ανοιχτές δικογραφίες. Είναι υποθέσεις που έχουν επιτέλους πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι υποθέσεις για τις οποίες κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να τις συγκαλύψετε. Διότι αυτή ήταν πάντοτε και η λογική σας για τη δικαιοσύνη. Η συγκάλυψη, η αναβολή και στο τέλος η παρέμβαση. Και θέλω να πω και δύο λόγια γι' αυτό, διότι σε αυτό το ρεσιτάλ υποκρισίας κατηγορείται εμάς για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Ακούστε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όλοι γνωρίζουν σε αυτή τη χώρα ποιος σήκωνε τηλέφωνα για να καθοδηγήσει ανώτερους και ανώτατους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς. Όλοι γνωρίζουν ότι και τα δύο κόμματα υπήρξατε κατά καιρούς γραφεία διεκπεραίωσης δικαστικών εκκρεμωτήτων. Αλλά αυτό σήμερα έχει τελειώσει. Καμία υπόθεση δεν θα πάει στο αρχείο με συνοπτικές διαδικασίες και καμία υπόθεση δεν θα ξεχαστεί. Κανένας δικαστής
Και ξέρετε γιατί, που παρεμβαίνετε, κύριε Αθανασίου? Γιατί κανένας δικαστής δεν θα νιώσει από εδώ και στο εξής και 1,5 χρόνο τώρα, δεν νιώθει πάνω από το κεφάλι του τη δαμόκλειο σπάθη της εκτελεστικής εξουσίας. Γι' αυτό και ανασένει η δικαιοσύνη. Και ξέρετε κάτι, έχω πει και θα πω κι άλλα συγκεκριμένα, μην ανησυχείτε. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κάντε ησυχία, με προσοχή να ακούμε. Μία είναι η ευθύνη του δικαστή σήμερα. Να ξαναβρει το θάρρος να κάνει το καθήκον του. Με αυταπάρνηση και ανεξαρτησία. Και κάθε δικαστής, το έχω πει και την άλλη φορά, και αυτό το θεωρείτε παρέμβαση. Δεν είναι παρέμβαση. Ότι κάθε έντιμος δικαστής που θα έρθει στο ύψος της απέτησης, και ξέρετε κάτι, δεν είναι απέτηση της Βουλής δικιά μας, είναι απέτηση της κοινωνίας. Είναι πατριωτικό καθήκον. Επιτέλους, χρεώθηκε αυτός ο τόπος, καταχρεώθηκε, λαϊλατήθηκε η κοινωνία, η οικονομία διαλύθηκε. Επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και θα μας έχει δίπλα του. Όποιος δικαστής σηκώσει κεφάλι και πει ότι θα κάνω το καθήκον μου με ανεξαρτησία και αυταπάρνηση όπως ορίζει η διοντολογία. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι παρέμβαση. Την προηγούμενη φορά συζήτηση για τη διαπλοκή πριν από λίγους μήνες, προσπάθησα να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι η παρέμβαση. Οι αθωωτικές τροπολογίες, οι αμνηστεύσεις, η κατεντολή να αρχιοθετήσεις. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε είναι το χρέος μας. Κάθε υπόθεση για την οποία θα έχουμε υπόνοιες εγκληματικής δράσης παραπέμπεται απευθείας και χωρίς χρονοτριβή στους αρμόδιους αγγελείς. Το ίδιο κάναμε και με την υπόθεση την περιβόητη του Κελκνού. Αυτού του εκολαπτηρίου της διαφθοράς στον τόπο και όχι πολύ μακρινού, πρόσφατου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει στον εισαγγελέα όλα τα στοιχεία για την υπόθεση των αμαρτωλών συμβάσεων του Κελκνού. Τόσο με τον Οκανά, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους των αρμόδιων σωμάτων δεν είναι δυνατόν ακόμα να προσδιοριστεί πού δαπανήθηκαν ποσά ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ επί Υπουργείας του κ. Λοβέρδου. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσει να προσδιοριστεί. Όσο και των συμβάσεων που έχουν συναυθεί με διαφημιστικές εταιρείες γνωστών επιχειρηματιών. Βεβαίως μπορεί αξιότιμη κύριε η πρώην Υπουργή, αξιότιμη κύριε πρώην Υπουργή, όσοι διατελέσατε, να έχετε εξασφαλίσει το ακαταδίωκτό σας με τη βοήθεια βεβαίως του κ. Βενιζέλου, που ήταν εμπνευστής στο επέσχυν του άρθρου 83 του Συντάγματος για τη μη ευθύνη των Υπουργών. 86, με συγχωρείτε. Αλλά δεν αρνείστε ότι ήταν εμπνευστής, από ό,τι βλέπω. Το νούμερο σας μάρανε. Μπορεί λοιπόν οι κύριοι που διατελέσατε υπουργοί να έχετε ασυλία, να έχετε εξασφαλίσει ακαταδίωκτο, αλλά σε κάθε περίπτωση πολιτικές εξηγήσεις οφείλετε να δώσετε απέναντι στον ελληνικό λαό, και εγώ θα σας καλούσα να τις δώσετε εδώ στο Κοινοβούλιο. Και μια μιλάμε λοιπόν για συγκαλύψεις, παρεμβάσεις και αμνηστεύσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, τον περασμένο Μάρτιο προσπαθήσατε πάλι να δημιουργήσετε κλίμα και εντυπώσεις για δίθεν παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην ελληνική δικαιοσύνη. Και τι κάνατε από αυτό εδώ το βήμα? Αναμασίσατε σχεδόν το σύνολο της υπερασπιστικής γραμμής του υπόδικου κυρίου Βγενόπουλου. Για να μιλήσουμε με ονόματα, δεν είπαμε. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως. Σήμερα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για παράνομο δανεισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κύριο Βγενόπουλο, επιμένετε ακόμη να παριστάνετε τον συνήγορο υπεράσπιση του ελόγου κυρίου? Για να το πω λοιπόν μια και καλή, για να το καταλάβετε. Εσείς ονομάζετε παρέμβαση στη δικαιοσύνη την βούληση αυτής της κυβέρνησης, που είναι και αυθεντική απέτηση της κοινωνίας να διερευνηθούν σε βάθος το σύνολο των υποθέσεων που φροντίσατε εσείς να καλύψετε στα συρτάρια των Υπουργείων και των ελεκτικών μηχανισμών. Το σύνολο των υποθέσεων που κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας να οδηγηθούν στα αρχεία. Γιατί για σας, ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι η ακροτηριασμένη δικαιοσύνη.
Για μας ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι αυτή που ερευνά και αποδίδει το δίκαιο παντού, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί οι οποίοι ερευνώνται. Τα ίδια όμως δεν κάνατε και με τις υποθέσεις της φοροδιαφυγής. Κρύψατε τις λίστες στα συρτάρια και μόνο όταν κάτω από την πίεση της λαϊκής κατακραυγής αναγκαστήκατε να τις παραδώσετε στη δικαιοσύνη, βγήκατε για άλλη μια φορά ως συνήγοροι υπεράσπισης των φοροφυγάδων φίλων σας. Και αφού επιχειρηματολογήσατε με σθένος υπέρ του δήθεν παράνομου χαρακτήρα της χρήσης τους, της χρήσης των ληστών, των περίφημων στικακίων και των ληστών από τις φορολογικές και εισαγγελικές αρχές, γιατί αυτά λέγατε, ότι είναι αντισυνταγματικό και παράνομο. Και όταν με δική μας τροπολογία στη Βουλή κλείσαμε και αυτό το ζήτημα, πάλι σπεύσατε να μιλήσετε για παραβίαση του Συντάγματος. Πάλι δηλαδή αποπειραθήκατε να μετατρέψετε το Σύνταγμα σε όπλο των ολιγαρχών και των φοροφυγάδων. Ίσως να το κάνατε αυτό γιατί γνωρίζατε ποιοι ήταν πίσω στις λίστες, ποιοι κρύβονταν μέσα. Όπως αποδείχθηκε περίτρανα από την εμπλοκή του στελέχους της προηγούμενης κυβέρνησης, επιστήθιου φίλου του κ. Σαμαρά, αλλά και δικού σας από ό,τι φαίνεται, του κ. Παπασταύρου, που εμπλέκεται σε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής. Και πράγματι είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, τον κύριο Βιεννόπουλο τον υπερασπίζεστε. Υπερασπιστήκατε και τον κύριο Παπασταύρο. Τον κύριο Σκλαβούνη, γιατί τον βάλατε να είναι υπεύθυνος για το σχέδιο της ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας? Δεν ξέρατε ότι ο άνθρωπος επί πολλά χρόνια υπήρξε επικεφαλής της UBS στην Ελλάδα? Της τράπεζας δηλαδή που σήμερα ελέγχεται για την οικοδόμηση ενός διευρυμένου δικτύου υποβοήθησης φοροδιαφυγής. Της τράπεζας που έχει αποδειχθεί ότι ακολούθησε τέτοιες πρακτικές σε μια σειρά από χώρες και κλήθηκε να πληρώσει τεράστια πρόστιμα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Αλλά μάλλον τέτοιου είδους ανάπτυξη εσείς θα φέρετε. Ανάπτυξη με τη φοροδιαφυγή να οργιάζει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει νόημα να πολλαπλασιάσω τις αναφορές. Αυτό που έχει νόημα είναι να πω σε σχέση με τα ζητήματα της φοροδιαφυγής ότι το πάρτι έχει τελειώσει. Και ότι πλέον ελέγχονται και θα λογοδοτήσουν και θα πληρώσουν όσοι έχουν αποκρύψει χρήματα. Οι λίστες της φοροδιαφυγής αξιοποιούνται πλέον στο έπακρο. Ενώ οι βεβαιώσεις από τις λίστες από το 2013 μέχρι το 2014 ήταν μόλις 26,6 εκατομμύρια ευρώ, με τη δική μας κυβέρνηση και μέσα σε 1,5 μόλις χρόνο έχουν αγγίξει τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Και ο αγώνας δρόμου συνεχίζεται. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι μόλις πριν από 10 ημέρες οι ελληνικές αρχές παρέλαβαν νέα λίστα από τις αρχές της Ρινανίας Βεσφαλίας, από το Υπουργείο του κ. Μπόριανς, με 475 μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζα της Κεντρικής Ευρώπης. Και ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτή τη νέα λίστα? Πρόκειται για στοιχεία του 2010. Δηλαδή για μια χρονιά που κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για παραγραφή αδικημάτων. Και η λίστα αυτή έχει ήδη παραδοθεί εκεί που πρέπει, όχι στα συρτάρια μας, αλλά στις αγγελικές αρχές για τις απαραίτητες ενέργειες. Πρόκειται για άλλη μια μεγάλη επιτυχία και θα δώσουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις διοκτικές αρχές και ελεκτικές αρχές για την πλήρη ταυτοποίηση, την πλήρη αξιοποίηση και αυτής της λίστας.